Σύνδεση και με την Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Καθώς, Νίκο, είχαμε νέα σκληρή επίθεση του Ερντογκάν κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Ακριβώς, Βασίλη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει την ίδια επιθετική ρητορική προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αφού μίλησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, για τον οποίο, όπως είπε, το πολιτικό του τέλος είναι κοντά. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, το θέλουν και πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά τη Χαμάς ο Ταγί Περντογκάν, αναφέροντας ότι θέλει να σώσει τους ομήρους, δεν θέλει να κάνει κακό στους ομήρους. Επέκρινε για άλλη μια φορά τη στάση της Δύσης, χαρακτηρίζοντας την ντροπιαστική τη στάση της στον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, εξαιρώντας μόνο, Βασίλη, την Ισπανία, προαναγγέλλοντας μάλιστα τη συνάντηση, προαναγγέλλοντας επαφές με τον Ισπανό Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Νίκο, όλα αυτά, Βασίλη, ενώ αναχωρούν, Νίκο, και από την Τουρκία για τη Γάζα 1000 πλοία με ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για το Ισραήλ. Ακριβώς, περιμένουμε αν τελικώς γίνει αυτή η δράση με τα 1000 πλοία από 40 διαφορετικές χώρες, αν θα κατευθυνθούν προς τη λωρίδα της Γάζας με στόχο να κάνουν τον εμπορικό αποκλεισμό του Ισραήλ. Μένει να δούμε αν θα συγκεντρωθούν. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία πάνω σε αυτό. Έχει υποβαθμιστεί, μπορούμε να πούμε, τις τελευταίες ώρες. Μένει να δούμε αύριο τι μελιγενέστε. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι.